Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο Λάκη και εγώ σας χαιρετούμε από την κουζίνα μας. Ναι. Είμαστε χωρίς το συνήθες stand που χρησιμοποιούμε για το κινητό. Οπότε έχουμε κάτι το οποίο είναι σταθερό. Το φτιάξουμε και λίγο. Είναι σταθερό γιατί το κουρίτσι μας, η Κυριακή, έχει ζωγραφίσει ένα mural σε ένα καφέ. Δηλαδή έχει ζωγραφίσει μια ζωγραφιά πάνω στον τοίχο. Και πήρε το δικό μου το stand για να κάνει βίντεο time-lapse. Time-lapse είναι βίντεο που δείχνει πολύ γρήγορα το χρόνο. Και έχει κάνει, να της πω να με τα στείλει τα βίντεο, να σας τα δείξω. Έχει ζωγραφίσει και ξέχασε να επαναφέρει το stand. Θα το επαναφέρει που θα πάει. Και επειδή το βίντεο το μοντάρω την επομένη, ήρθε σπίτι Κυριακή, μου έκανε airdrop τα βίντεο με το time-lapse, δηλαδή τη βιντεοσκόπηση που έχει κάνει χρησιμοποιώντας το δικό μου το stand και το δικό της το τηλέφωνο για τη ζωγραφιά που έχει φτιάξει στον τοίχο του The Barrel Cafe στην Κάτω Δευτερά. Το The Barrel Cafe στην Κάτω Δευτερά το έχουν δύο φίλοι της, η Έλενα και ο Αδάμος, και πήγε η Κυριακή και του ζωγράφισε πάνω στον τοίχο αυτό που βλέπετε τώρα. Θα το δείτε. Έχω πάρει όλα τα βίντεο. Έτσι είναι το time-lapse. Τραβάει βίντεο και το κάνει μετά πολύ σύντομο. Και δείχνει την πρόοδο. Βλέπετε, ανεβαίνει στη σκάλα. Και πήγαμε και εμείς την πρώτη μέρα και τις πήγαμε... Α, το stand της πήγαμε. Ναι. Ναι, και πήγε και το σκυλί μας και είχε και άλλα σκυλιά εκεί. Είναι και pet-friendly το καφέ. Και από ό,τι μου είπε η Κυριακή, κάνουν και πολύ ωραίο καφέ και πολύ ωραία αλμυρά. Και είναι κοντά στο σπίτι μας, είναι 20 λεπτά. Όσοι είστε από την περιοχή, είναι λίγο πριν το ΑΜΕΓΑ της Δευτεράς. Στη δεξιά πλευρά του δρόμου, όταν έρχεσαι από τη Δευτέρα προς τα πάνω. Ναι, The Barrel Cafe. Θα πάμε εμείς, θα πάμε. Εμείς δεν πήγαμε να καθίσουμε εκεί στο καφέ με τον Λακούλη. Γιατί περιμέναμε να τελειώσει η ζωγραφιά για να πάμε να καθίσουμε να φωτογραφηθούμε και στη ζωγραφιά που έκανε το παιδί μας. Κυριακή από μικρή αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωγραφική. Πήγαινε με πολύ χαρά σε μια σχολή τέχνης. Έχει πάρει και τα προσόντα του GCSE A-level στη ζωγραφική, που είναι κάτι σαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι Εγγλέζοι έχουν αυτό τον GCSE, που για να μπουν στα πανεπιστήμια οι Άγγλοι μαθητές πρέπει να έχουν, να έχουν περάσει αυτές τις εξετάσεις. Έχει περάσει τις εξετάσεις για την τέχνη, αλλά αποφασίσε μετά και με τη βοήθεια της Αριστονίκης, η οποία είναι εξαιρετική στο να βοηθάει τα παιδιά να κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, ότι αυτό που της ταιριάζει περισσότερο είναι η νομική, την οποία και ακολουθεί. Όμως η ζωγραφική είναι το πάθος της. Είναι αυτό που την ξεκουράζει, που την ηρεμεί, που τη χαλαρώνει. Και μου έδειξε, είχε κάνει ένα προσχέδιο. Και μετά είχε βάλει πάνω στον τοίχο που πήγα και είδα κάτι σημάδια, και από ό,τι κατάλαβα, το βλέπετε τώρα καθώς γίνεται το σχέδιο στον τοίχο, δηλαδή αυτό το βίντεο που διαρκεί 1-2 λεπτά που βλέπουμε τώρα είναι 2 μέρες. Και θα το δείτε πώς θα εξελιχθεί. Είναι μια κούπα καφέ, είναι ένα κομμάτι κέικ και αυτά είναι καφεόδεντρα. Ναι. Ή έβαλε πάνω στο δικό μας το stand. Βάλαμε και εμείς το χεράκι μας, εκτός από το ότι γεννήσαμε το κοριτσάκι που ζωγραφίζει. Βάλαμε και το χεράκι μας δίνοντας το stand μας. Και είπα να σας το βάλω γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι την επόμενη μέρα. Βλέπετε, φοράει μαύρα ρούχα. Όλο εκείνο ήταν μια μέρα που φορούσε τον κρύτο σορτσάκι και από πάνω το πουκάμισο. Τώρα φοράει μαύρα. Άρα ξέρουμε ότι έχει αλλάξει η μέρα και βλέπετε ότι και το σχέδιο εξελίσσεται. Μάμε τον κυρακουλίνη. Εμένα, παιδιά, δεν πιάνει καθόλου το χέρι μου τίποτα να ζωγραφίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική. Θα παρατηρήσατε ότι έχω διάφορους πίνακες στο σπίτι. Και χαίρομαι πολύ που το παιδί μου έχει ταλέντο σε κάτι που εγώ δεν έχω, γιατί εμπλουτίζεται η οικογένειά μας και με τα παιδιά μας γίνονται καλύτερα από εμάς. Πω, δεν κουράζεται καθόλου αυτό το κορίτσι. Μπαίνει, βγαίνει, ανεβαίνει στη σκάλα, κατεβαίνει. Βλέπετε τα καθεόδεντρα, τα καφεόδεντρα αποκτούν καρπούς. Α, αυτός ο τύπος πολλές ερωτήσεις τις κάνει. Δεν αφήνει την καλλιτέχνη να δουλέψει. Τελειώνει σε λίγο. Άμα βαριέστε, κάντε το fast forward. Αλλά εμένα μου αρέσει η φάση που παρακολουθώ.
Και μου τα στείλε και μου τα έκανε airdrop από το 14 Pro Max, το δικό μου το φτωχό το 12 Pro Max, και εγώ μετά τα ανέβασα στο iCloud και τα κατέβασα εδώ πέρα. Τι κάνει και φτιάχνει τις μπογιές της. Φτιάχνει τις μπογιές της. Δεν το έχω δει όλο, τώρα το βλέπω. Και πάει, και θα έρχονται και οι επιτηρητές. Μπράβο, βρε κορίτσι. Μπράβο, βρε κορίτσι. Είδες, η αδερφή σου ζωγραφίζει, εσύ. Τι ταλέντο έχεις. Είναι και φίλη της η Έλενα εκεί. Και βλέπετε πώς μέσα σε δύο μέρες έχει ζωγραφίσει τον τοίχο. Είχε παράπονο πως δεν την αφήνω όταν ήταν μικρή να ζωγραφίζει τοίχους, και τώρα σου λέει άμα μου δίνουν την ευχέρεια και την ευκαιρία να ζωγραφίσω τοίχο θα πάω. Και θα πάμε να πιούμε καφεδάκι λάκι στο The Barrel Cafe, το οποίο είναι στην Κάτω Δευτέρα. Δεν ξέρω που είναι η διεύθυνση. Όποιος είναι από την περιοχή θα το βρει. Τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει. Το κορίτσι. Ναι. Και μετά τη σήμερα λίγες μπογιές και κάνει εκείνα που σας έδειξα προηγουμένως στη βεράντα. Όχι, θα σας τα δείξω μετά. Γιατί κάνω μοντάζ, εγώ και είμαι πιο κάτω. Μετά θα δείτε και κάτι μικρές ζωγραφίες που έχει φτιάξει στη βεράντα. Αυτό λοιπόν είναι το timelapse βίντεο της Κυριακής που ζωγράφισε τον τοίχο στο The Barrel Cafe στην Κάτω Δευτέρα. Α, κάτι κάνει το παιδί μας. Κάτι κάνει. Δεν μπορείς να πεις. Κάτι κάνει. Κάτι. Λοιπόν, απόψε θα φτιάξουμε μία κυπριακή χαλουμωτή. Ναι. Και είναι μία συνταγή πάρα πολύ παλιά. Είναι μία συνταγή που υπάρχει στην οικογένειά μου από τον καιρό που εγώ ήμουν 10 ετών. Δηλαδή την έχουμε αυτή τη συνταγή 38 χρόνια. Και μάλιστα είναι γραμμένη στο παιδικό μου τετράδιο, χαλουμόπιτα. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη συνταγή την είχε δώσει μια συνάδελφος στον πατέρα μου. Και αυτή τη συνταγή την κάναμε παραδοσιακά, τρίτη βράδυ. Είχε το RIC 2 όταν ήμουν τρίτη ηλικία, το θυμάμαι αυτό έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Είχε κάθε τρίτη βράδυ παλιά ελληνική ταινία. Και έφτιαχνε ο πατέρας μου τη χαλουμωτή, εγώ έκανα αγγλικά. Ήμουνα πρώτη ηλικία. Τρίτη γυμνασίου τελείωσα τα αγγλικά. Ήμουνα τρίτη γυμνασίου. Και θυμάμαι ότι τις τρίτες το βράδυ που σχολνούσα 8.30 από το ιδιαίτερο μάθημα, μετά ήμουνα χαρούμενη, θα πήγαινα σπίτι και θα βλέπω μια παλιά ελληνική μαυρόσπρη ταινία και θα τρώγαμε αυτήν την ρόπιτα, τη χαλουμωτή, η οποία είναι πολύ εύκολη. Είναι εξαιρετικά εύγευστη, έχει πάρα πολλές ερμίδες, αλλά έλα εδώ σκυλί μου, έλα εδώ σκυλί μου, έλα εδώ σκυλί μου, αλλά εγώ καιρό να τη φάω, γιατί έκανα από μόνη μου Παναγύρια με το νου μου και είχα κόψει από μόνη μου τη γλουτένη, η οποία προφανώς δεν με πειράζει τώρα η γλουτένη, δεν έχω βγει ακόμη οι βιοψίες για να δείξει αν έχω κοιλιοκάκι ή όχι, μάλλον νόσο Crohn πρέπει να έχω. Αλλά επειδή τρώω γλουτένη τις τελευταίες μέρες λόγω του ότι για την προετοιμασία που έκανα, για την εξέταση που έκανα, έπρεπε να τρώω γλουτένη για να δείξει αν τυχόν έχω κοιλιοκάκι και δεν έχω πάθει απολύτως τίποτα, άρα μπορώ να φάω αλεύρι. Λοιπόν, η συνταγή λέει ένα γιαούρτι μικρό. Ένα γιαούρτι μικρό σημαίνει μισό, ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Το μικρό πρέπει να είναι αυτό που είναι μισό γιαούρτι κανονικά, 350 γραμμάρια δηλαδή. Έχω και ελληνικά γιαούρτια εγώ στο ψυγείο. Ένα λεπτό να σας δείξω τι γιαούρτια έχω. Γιατί τα γιαούρτια είναι πάρα πολύ υγιεινά και είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Έλα Λάκη, αυτά είναι και τώρα και ο Λάκη γιαούρτια. Αυτά είναι αυτά που διαλέγουμε. Αυτό είναι το μευγάλτο παραδοσιακό, το κατσικίσιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι 220 γραμμάρια. Συνήθως το βράδυ τρώω ένα. Παίρνουμε και άλλα προβιωτικά, αλλά παίρνουμε και χαλούμι, αυτό είναι ένα χαλούμι, αυτό θα βάλω ρε παιδιά. Βασικά λέει μικρό, το μισό αυτού. Αυτό πόσα γραμμάρια είναι. Αυτό είναι και σε 450 γραμμάρια, άρα αυτό είναι το μικρό το γιαούρτι. Εγώ πάντα τα κάνω έτσι τσατραπάτερ, βάζω και μεγαλύτερες ποσότητες. Και αυτό είναι ένα άλλο γιαούρτι. Σπιτίσιο γιαούρτι πρόβιο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χωριάτικα γιαούρτια και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τώρα σας δείχνω πώς θα φτιάξει μια χαλουμωτή και ανοίγω γιαούρτια. Λοιπόν, θα κάνουμε yogurt tasting. Θα κάνουμε tasting γιαουρτιών. Αυτό είναι το κεσέ, το μευγάλ το ξέρουμε.
Πρέπει να πω ότι τα κυπριακά γιαούρτια είναι καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, από άλλα γιαούρτια. Αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Και έχουμε και κεραμίδια εμείς εδώ πέρα. Τι ωραία που φοράω το ακουστικό και φεύγω από το πλάνο και ακούγεται η φωνή μου. Υποθέτω δηλαδή, όλα αυτά θα τα δούμε μετά. Και έχω εδώ και το απόλυτο γιαούρτι. Ένα λεπτό, που είναι το απόλυτο γιαούρτι. Α, να το έχω και το απόλυτο γιαούρτι, το οποίο θα το δοκιμάσουμε τελευταίο. Θα φτιάξουν άραγε κάποια στιγμή βίντεο το οποίο να έχουν και γεύση, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι γιαούρτι κεσέ, παραδοσιακό γιαούρτι κεσές αυδήμου. Αυτό είναι το γιαούρτι που τρώγαμε όταν ήμουν μικρή. Επειδή μένω μόνη μου, δικαιούμαι να τα παίρνω από το ίδιο κουτάλι. Έχει πολύ ωραία γεύση. Πάει κάτι και σιγουγάλα μέσα. Μου τα γυαλιά της τραβώ, μαρασλάκι, φέρτα. Έχουμε και λίγη από αυτήν τη στραβωμάρα, πώς τη λένε. Α, πρέπει να έχει και κατσίκι σιω μέσα, γιατί έχει και πρόβατο και κατσίκα εδώ στη. Η κατσίκα σου μοιάζει βρε γαϊδουράκο. Α, όχι. Είναι γάλα πρόβιο 100%. Είναι πρόβιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρόβιο. Του κασέ. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Ξέρετε, οι γεύσεις μας θυμίζουν παιδικές ηλικίες και τα λοιπά. Και είχαμε και ωραία πράγματα στις παιδικές μας ηλικίες. Ναι, τρώγαμε και τώρα φαγητά. Λοιπόν, αυτό είναι αντρονίκη, λες, πιτήσιο γιαούρτι πρόβιο. Αυτό το πήρα από ένα σούπερ μάρκετ εδώ στη γειτονιά μας, καιρό το δοκιμάσω. Αυτό έχει πιο απαλή γεύση. Και υποθέτω ότι έχει... Πρέπει να έχει γάλα σκόνη μέσα αυτό. Ή αγελαδινό. Πρέπει να έχει και αγελαδινό. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Παρόλο που λέει 100% γάλα πρόβιο. Να λεπτό να φέρω τα γυαλιά μου. Περιμένετε. Έχω και γυαλιά που είναι μόνο για κοντά. Βεβαίως. Το σκυλί γιατί δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το πατυρντί. Το σκυλί γιατί δεν συμμετέχει. Έχω δύο ζευγάρια πολυστιακά γυαλιά. Αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχω που είναι μόνο στραβωτικά. Σπιτικό γιαούρτι πρόβιο. Ζωντανό λέει. Φρέσκο πρόβιο γάλα 100% καλλιέργεια γιαούρτης. Μπορεί να είναι πιο διαιτητικά αυτά τα. Δεν είναι άσχημο. Τώρα που το ξαναδοκιμάζω στο Αντρονίκης είναι πιο υδαρές. Ωραίο. Εννοείται ότι μέσα στη... Χαλούμε ότι θα βάλω αυτό που μου αρέσει λιγότερο, γιατί αυτά που μου αρέσουν περισσότερο θα τα φάω ομά. Και αυτό είναι το απόλυτο γιαούρτι. Ξέρω, θα έπρεπε να πληρώνω για να διαφημίσω, αλλά δεν είμαι τέτοια. Λοιπόν, αυτό είναι παραδοσιακό Αιγινό γιαούρτι η γιαγιά της εταιρείας Αλάμπρα. Το οποίο έχει τη μιόν γκουρμέ. Έτσι, γεμάτη. Γεύση Αιγινού γιαουρτιού. Κατσίκι. Και επίσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι και το σκυλί μας τώρα γιαουρτί. Αποτρέπεται. Λοιπόν, αυτό εννοείται δεν θα μπει στο χαλούμοντι. Με τίποτα, θα βάλουμε από αυτό. Και αυτό θέλω να το φάω έτσι σκέτο. Μ' αρέσει πολύ το γιαουρτί, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και το μόνο παγωτό που έτσι λαχταράω να τρώω είναι παγωτό με γιαούρτι και φρούτα του δάσους. Αλλά τώρα δεν κάνει. Η γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Παγωτό. Έχει μια πολύ ωραία κυπριακή εταιρεία. Η οποία ονομάζεται Πάπα Φιλίππου. Και φτιάχνει παγωτά φρέσκο γάλα. Λοιπόν, βάζεις ένα γιαούρτι μικρό. Ένα ποτήρι λάδι. Μισό ελαιόλαδο και μισό σπορέλαιο. Εγώ θα το βάλω μόνο ελαιόλαδο και δεν θα βάλω ένα ποτήρι λάδι, θα βάλω 3/4 του ποτήριου λάδι. Τρία ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, να το εδώ πέρα. Φαρίνα ζαχαροπλαστική self-raising flour. Έπαιρνα εγώ τα μαύρα τα αλεύρια, έπαιρνα αυτά που ήταν με τις σύνες και έτρωγα αυτό που με πείραζε. Λοιπόν, 3 ποτήρια αλεύρι περίπου, να γίνει η ζύμη χαμνουλή, να μην κολλάει στα χέρια. Αυτή είναι η καταχώρηση μου στο παιδικό μου τετράδιο μαγειρικής.
με τα γράμματα της Δευτέρας Τρίτης Δημοτικού. Ένα χαλούμι και κάτι, κομματάκια μικρά, εμείς θα βάλουμε δύο χαλούμια γιατί είμαστε large, και δυόσμο και κρεμμύδι ψιλοκομμένα. Είναι προαιρετικό το κρεμμύδι. Όχι, δεν θα βάλουμε κρεμμύδι, θα βάλουμε μόνο σκόρδο. Τώρα θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, θα ετοιμάσουμε εδώ πέρα τελικά μας για να είμαστε σωστοί σεφ. Καμία σχέση, είναι επειδή δεν έχουμε το stand που μπορούμε να μετακινήσουμε και είναι σταθερό εκεί πέρα. Ξέχασα να σας πω. Έχω αποκτήσει ένα παλιό τηλέφωνο. Πώς αποκτάει ο κόσμος καινούριο τηλέφωνο? Εγώ έχω αποκτήσει ένα παλιό τηλέφωνο. Γιατί το κορίτσι μου, το οποίο έχει το ίδιο μοντέλο, είχε το ίδιο μοντέλο τηλεφώνου που έχω και εγώ. Εγώ έχω το iPhone το 12, το Pro Plus. Δηλαδή το μεγάλο, το 12 που το έχω αγοράσει το Μάρτιο του 21, πριν 2 χρόνια. Το οποίο μια χαρά δουλεύει και δεν έχω κανένα σκοπό να το αλλάξω. Η κόρη μου όμως που είχε αγοράσει το 12 Pro, όχι το Max, το κανονικό το 12, που της το έχει αγοράσει η μάνα της δώρο τα Χριστούγεννα του 20. Του 20. Ναι, Χριστούγεννα του 20, ναι, ήταν στην Αγγλία και ήμουν εγώ στη Κωνσταντινούπολη και της έκανα δώρο το τηλέφωνο. Και μάλιστα το είχε αγοράσει της μετρητής από το Portsmouth και το είχε πάρει και νομίζω τα 1000 στερλίνες. Είχε πρόβλημα το τηλέφωνο της. Είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το τηλεφωνό της. Είχε γεμίσει, είχε φρακάρει η μνήμη. Συνέχεια έσβηνε, της δημιουργούσε προβλήματα, η μπαταρία χαλούσε. Οπότε μου λέει, μαμά, πρέπει να αγοράσω καινούριο κινητό. Και της λέω, κοίταξε, επειδή με ένα το δικό μου κινητό, αυτό το 12 Pro Max είναι μια χαρά και δουλεύει τέλεια. Και το έχω 2 χρόνια και επειδή εγώ είμαι YouTuber, της λέω, που πρέπει να έχω τις καινούργιες τις κάμερες και το πιο καλό ήχο, θα πάρω εγώ για μένα το 14 Pro Max και θα σου δώσω το δικό μου. Μα μου λέει, τι νόημα θα έχει, πάλι θα είναι 12. Άρα, της λέω, δεν έχει θέμα το κινητό σου, έχει θέμα το ότι δεν είναι το καινούργιο μοντέλο. Και επειδή είμαι Ελληνίδα μάνα, πήγαμε και πήρε το παιδί το 14 Pro Max. Δεν το πήγα, αγόρασα τη μετρητή, το έβαλα με δόσεις. Έχει στην εταιρεία που. Δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν σα πω ποια εταιρεία. Η εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας μας δίνει την ευχαίρεια να το δώσουμε, να το πάρουμε με άτοκες δόσεις. Και τη λέω, θα μου δώσεις το παλιό σου, αυτό το σπασμένο, αυτό που δεν δουλεύει, που δεν κάνει. Και έχει και σπασμένη την πίσω οθόνη, τελικά την είχε όντως. Αλλά δεν πειράζει, η πίσω οθόνη δεν έχει καμία σχέση. Και θέλω να το χρησιμοποιώ όταν είμαι στο αυτοκίνητο και θέλω να διαβάσω ένα email, όταν κάνω ένα οδηγητικό, όταν είμαι σταθμευμένη μέσα στο αυτοκίνητο και θέλω να ξεκινήσω για να κάνω ένα οδηγητικό και θέλω να διαβάσω αυτό το email, να μου δώσει το κινητό σου το παλιό, να το κάνω format και να το χρησιμοποιήσω, να το κάνω δίδυμο αυτούνου. Και μου το έδωσε και μου λέει, μα έχω πάρα πολλές φωτογραφίες και δεν ξέρω τι να τις κάνω. Και δοκιμάζω να τις βάλω στον υπολογιστή και δεν μπαίνουν. Όντως, τα iPhone έχουν αυτό το θέμα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ MacBook. Η Κυριακή έχει ένα laptop Mac, το οποίο το έχει, ξέρω εγώ, 7 χρόνια. Mac Air Pro, όπως το λένε. Τέλος πάντων, MacBook Air, νομίζω. Το έχει αγοράσει το 16, το είχα πάρει το 16. Και εγώ έχω Windows υπολογιστή, δηλαδή έχω τον κανονικό, τον πιο φτηνό, τον πιο συνηθισμένο και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μεταφέρω φωτογραφίες από το κινητό και βίντεο από το κινητό στον υπολογιστή με σύρμα, ενσύρματα. Οπότε έχω το iCloud, το αγοράζω 200 GB χώρο στο iCloud με 3 ευρώ το μήνα και ανεβαίνω στο iCloud τα βίντεο και φωτογραφίες και από τον υπολογιστή τα κατεβάζω από το iCloud. Δοκίμασα να μεταφέρω από το κινητό της Κυριακής αυτό το παλιό της φωτογραφίας, γιατί όντως ήταν full, ήταν εντελώς γεμάτο. Είχε 125 GB, 128 GB μνήμη, ήταν όλη γεμάτη, πλήρης η μνήμη. Το κορίτσι έσβηνε εφαρμογές για να προσθέσει κάτι και δεν τα κατάφερα, οπότε θυμήθηκα ότι είχα ένα λογαριασμό Dropbox, ξέρετε τον Dropbox, είναι κάτι σαν το WeTransfer, στον οποίο επειδή τότε που κάναμε Dropbox στην αρχή, τότε μόλις είχε βγει το Dropbox και γίνει δημοφιλές, είχε ένα πρόγραμμα το Dropbox που έλεγε ότι αν συστήσεις σε κάποιον άλλο να κάνει Dropbox, σου δίνει μισό γίγκα δώρο. Και κατέληξε εγώ να έχω 180 γίγκα χώρο μέσα στο Dropbox, τον οποίο να μην το χρησιμοποιώ. Έτσι,
Της έδωσα το Dropbox μου, ενώ πέρασα τις φωτογραφίες του κινητού της του παλιού στο Dropbox μου, της έδωσα τους κωδικούς, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιούσα το Dropbox ούτως ή άλλως, που έχει πολλά gigabyte μνήμη, το οποίο χωράει 180. Τι να δω. Το έχω και εγώ εδώ. Όχι, δεν το έχω εδώ, το έχω σβήσει από εδώ. Το έχω τώρα να σας πω ακριβώς. Όχι, το έχω σβήσει γιατί αφού της το έδωσα δεν είναι σωστό, δεν το έχω. Δεν είναι σωστό να έχω εγώ πρόσβαση στις φωτογραφίες της. Της μετέφερα όλες τις φωτογραφίες από αυτό το παλιό το τηλέφωνο. Της είπα και εγκατέστησε στο καινούργιο τηλέφωνο την εφαρμογή του Dropbox. Την άνοιξε, ήρθαν όλες οι φωτογραφίες της και τώρα ανεβάζει και τις καινούργιες της σε αυτό το Dropbox. Και ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Α, όχι! Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα πάρει τηλέφωνο θα το πάρει μόνη της και δεν θα το πάρει η μάνα της. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνω και μαζεύουμε τα υλικά. Έχω μαζέψει τα υλικά. Αυτό εδώ είναι το αλεύρι μου. Αυτό είναι το ελαιόλαδο μου, το οποίο όσοι είστε από την περιοχή μας, η φρουταρία... Πώς τη λένε τη φρουταρία, καλά. Περβολάριδες. Έχει προσφορά το βιολογικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 ευρώ. Πήρα πόσα μπουκάλια, δεν ξέρω, γιατί το ελαιόλαδο είναι κάτι που τρώμε πολύ. Το ελαιόλαδο, αυτός είναι δυόσμος ξερός, τον οποίο τον έχω αλέσει και έχω αγοράσει κι άλλον για να αλέσω. Τι μ' αρέσει να είναι αλεσμένος, να είμαι σίγουρη ότι θα μεγάλα τα κομμάτια. Εδώ είναι 2 χαλούμια χωριάτικα, τα οποία θα τα κατακόψω. Α, έχω να σας ενημερώσω ότι μόλις ήρθε το χαλούμι, ήρθε εδώ και το σκυλάκι. Ήρθε εδώ και το σκυλάκι. Πρώτα θα βάλουμε, λέει, τα υλικά. Τα υλικά τα βάζεις, λέει, με όποια σειρά. Εμείς επειδή θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο φλιντζάνι για να βάλουμε το αλεύρι και το λάδι, θα βάλουμε πρώτα το αλεύρι. Ένα. Το κοσκινίζουμε όπως έκαναν παλιά. Δεν ξέρω αν χρειάζεται πλέον κοσκίνισμα το αλεύρι, αλλά εμένα μου έχει μείνει αυτό με το κοσκίνισμα. Το κάναμε. Τώρα δεν ξέρω τι το κάναν το κοσκίνισμα. Το κάναν επειδή δεν ήταν σίγουροι ότι το αλεύρι δεν θα είχε μέσα ακαθαρσίες. Το έκανα για να πάρει αέρα το αλεύρι. Δεν ξέρω, εσείς οι καλές νοικοκυρές, οι παλαιές νοικοκυρές, ή οι ζαχαροπλάστες, οι μάγειροι, δεν ξέρω να μας πείτε. 2. Και έχω πάρει αλεύρι κυπριακό φυσικά, που φουσκώνει μόνο του. Θα μπορούσα να πάρω και χωριάτικο και να βάλω μέσα... πώς το λένε αυτό, το baking powder, αλλά γίνεται πιο σκληρή με το χωριάτικο, γίνεται πιο αφρούγια με αυτό. Άρα τώρα έχουμε 3 φλιντζάνια αλεύρι, το οποίο το έχουμε κοσκινήσει γιατί είμαστε προκομμένες κοπέλες. Και τώρα θα βάλουμε και το ελαιόλαδο. Εγώ δεν έχω άλλο λάδι στο σπίτι, ψέματα, έχω σισαμέλαιο, το οποίο μου το έχω συστήσει ότι είναι καλό, αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, παραδέχομαι. Εντάξει, δεν έβαλα 3/4 του φλιτζάνιου σχεδόν. Ελαιόλαδο. Βάλαμε και το ελαιόλαδο. Τώρα θα βάλουμε και το δυόσμο. Τον οποίο έχω πάρει ένα μικρό μπλεντεράκι και αλέθω το δυόσμο, αλέθω το πιπέρι και λέει, κόρη μου, έλαιος, λέει. Τι άλλο θα αγοράσει μια γυναίκα που παίζει μόνη της. Της λέω και εγώ, αγοράζω πράγματα να ευχαριστιέμαι. Βάζω πάρα πολύ δυόσμο. Μου αρέσει πολύ ο δυόσμος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, βάλαμε και το δυόσμο. Και τώρα θα κατακόψουμε τα χαλούμια. Λοιπόν, τα χαλούμια είναι δάφνη. Μας είπαν πως είναι ωραία αυτά τα χαλούμια. Δεν είχα χρόνο από στη γειτονίσσα να πάρω, γιατί την ώρα που βγήκα να ψωνίσω. Θέλω να δούμε πώς είναι το χαλούμι αυτό. Έχω κάτι καλάκι. Ξέρετε ποιος σκύλος τώρα έχει χαλούμι. Ένας από το χωριό. Τ' αρέσει πάρα πολύ το χαλούμι. Το χαλούμι το κόβουμε κομματάκια. Α, και είναι και πανάλμυρο. Δεν έχω βάλει καθόλου... Καθόλου αλάτι μέσα στο αλεύρι, γιατί ξέρω ότι είμαι μια άθλια η οποία έχω αγοράσει τα χαλούμια μέσα στο αλατόνιο και δεν τα ξέπλυνα. Πάω να το ξεπλύνω και έρχομαι. Όχι, όχι, πάτησα το σκυλί μου κατά λάθος, όχι, όχι.
Λες να γίνουμε εντελώς αναρχικοί και να βάλουμε τρία χαλούμια βρελακή. Ναι, γιατί όχι. Αφού υποτίθεται ότι εμείς θέλουμε να τρώμε ένα πρωινό, ο Λάκη και εγώ, θέλουμε να τρώμε ένα πρωινό το οποίο είναι υψηλό σε πρωτεΐνες, όχι τόσο ψηλό σε υδατάνθρακες. Τα καλά λίπη μας κάνουν καλό. Δεν σε πιάνει η κάμερα, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, να σε πιάνει το πλάνο. Έλα. Έλα. Δεν φαίνεσαι. Έλα. Ας ζούσαμε σε πολυκατοικία και κάναμε αυτά τα πράγματα η ώρα. Wow. Μία το πρωί θα είχαμε κακές συνέπειες. Λες να γίνουμε αρχικοί και να βάλουμε τρία χαλούμια. Λες να είναι, να σταματήσουν να είναι καλές οι αναλύσεις αίματος άμα τρώμε τόσα πολλά ζωικά λύπη. Λες. Πάρα πολύ καλό σκυλί, είναι πολύ ευγενικό. Πρέπει να το παραδεχθώ. Το κόβουμε κομματάκια, τετραγωνάκια έτσι το χαλούμι. Γιατί αναμειγνύεται με τη ζύμη. Είναι σαν κέικ δηλαδή χαλούμι, ότι δεν είναι πίτα. Σιγά μην έκανα εγώ πίτα, να ανοίξω εγώ φύλλο, να γίνει σκληρό. Να γίνεις βολιασμένο, να μην ψήνεται ή να αγοράσω έτοιμο και να το βουτήξω στα λάδια. Τέτοια είναι η μαμά σου, τέτοια είναι η μαμά σου, τέτοια, ναι, έλα, χαλούμι, το σκυλί. Μπράβο. Είδες, ως και Κυριακή σου δίνει φαγητό πλέον, γιατί έχεις γίνει ένας σωστός σκύλος. Έχεις γίνει ένας σκύλος πολύ καλομαθημένος, με καλούς τρόπους. Έχουμε κόψει δύο χαλούμια. Να ξέρω, έχω πάρει πρόπερση. Αυτό το είναι η επιφάνεια κοπής που είναι με μάρμαρο και είναι καταπληκτική. Είναι βαριά. Εννοείται πως δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων. Αλλά νιώθω μια ασφάλεια όταν κόβω πάνω σε αυτήν. Ότι δεν είναι πλαστικό που θα πάνε μικρόβια μέσα στις τρύπες του πλαστικού ή ξύλο που να χαλάσει. Να βάλουμε ακόμη μισό. Να βάλουμε ρελακί. Πάμε, φέρνουμε κι άλλο χαλούμι. Τα έχω μέσα στη φίζα τα χαλούμια. Θέλετε να δείτε και πως είναι η φίζα του χαλουμιού. Αυτό στην παραδοσιακή κυπριακή συνθήκη ονομάζεται φίζα. Είναι ένα πλαστικό. Τώρα αυτό είναι του μισού κιλού, του ενός κιλού. Πολύ ωραίο. Πόσο βάρος έχει αυτό. Ένα κιλό. Ένα κιλό. Ναι, ένα κιλό είναι το βάρος του χαλουμιών. Και είναι μέσα σε αλάρμι, μέσα σε νερό με αλάτι και φρέσκο δυόσμο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που έκαμνε χαλούμια εθικιά μου γελού στο χορκό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που έφτιαχνε χαλούμια η θεία μου η Ελού στο χωριό και τα έφτιαχνε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, έτσι μια πολύ ωραία φάση, το σπίτι στο χωριό, εκεί δίπλα από το, μέσα στην αυλή του σπιτιού από κάτω, ένα πολύ ωραίο σπίτι αυτό που είχε ο θείος μου, ο Χαμπής στο χωριό, από κάτω η στάνη, από πάνω το σπίτι από κάτω η στάνη, έπαιρνε το γάλα από τα κατσικάκια Λάκη. Και θυμάμαι ένα Πάσχα που καθόμασταν εκεί και είχε μέσα στη χαρτσά, είσαι μια μεγάλη κατσαρόλα, τεράστια, γάλα το οποίο το, ξέρω πώς τα φτιάχνουν, έφτιαχνε χαλούμια εκείνη την ώρα τέλος πάντων και ήταν πάρα πολύ ωραία και εγώ επειδή ήμουνα λέμαργη κοπέλα, φορούσα μια φούστα τότε, την οποία την είχα φορέσει πρώτη φορά και ήταν από ένα ύφασμα που ήταν καλής ποιότητος ύφασμα και ήταν πορώδες και έριξα πάνω μου τα χαλούμια και είχε ντάτσα μετά η φούστα, τα φούστα και γυλαίκο, μια πράσινη φούστα, μπούρτα βέβαια, και ένα γυλαίκο. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε την επιφάνεια κοπή στο σκυλί μας να την γλύψει. Έλα και μην θα την πλύνουμε. Ένα λεπτό να καθαρίσουμε και λίγο το χώρο μας. Και θυμάμαι ότι μετά φορούσα μόνο το γυλαίκο. Δεν φορούσα τη φούστα από κάτω γιατί την είχα λερώσει με την αλάρμη που έβγαινε από τα χαλούμια. Που έφτιαχνε η θεία Ελού, το οποίο ήταν τέλεια χαλούμια. Δεν έχω φάει καλύτερα χαλούμια. Την ώρα που είναι έτσι ζεστά και τα βγάζει να τα τρως. Η θεία Ελού στο χορκόν. Και έτσι δεν φορούσα τη φούστα μετά, φορούσα μόνο το γυλαίκο. Να σας δείξω και το γυλαίκο ποιο είναι, αφού σας το βάλα σε ένα βίντεο προχθές, βρε. Το γυλαίκο που φορούσα όταν ήμουνα 15 ετών. Ένα λεπτό.
Ένα λεπτό περιπτερά βούλιαζε στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Και άμα δεν είχες πλοίο. Να, αυτό το γυλαίκο το βλέπετε. Αυτό το γυλαίκο, αυτή η φωτογραφία. Αυτό το γυλαίκο, τι ύφασμα είναι αυτό ρε παιδιά, ένα χακί. Ο παππούς μου και ο πατέρας μου ξέρουν τις ποιότητες των υφασμάτων. Ήταν τέτοια ποιότητα τέλος πάντων, οπότε άμα ρίξεις πάνω λάδι δεν φεύγει. Και έτσι μας έμεινε μόνο το γυλαίκο και όχι η φούστα. Το κάμισο το μεταξωτό. Λοιπόν, εδώ μέσα έχουμε βάλει δυόσμη, χαλούμια, αλεύρι και τώρα θα βάλουμε λάδι και τώρα θα βάλουμε και γιαούρτι. Αλλά χρειαζόμαστε ένα κουτάλι για το γιαούρτι. Να πάει το σκυλί να μας φέρει ένα κουτάλι για το γιαούρτι. Θα πάει το σκυλί. Έλα ρε σκυλί. Τόσα θα κάνω για σένα. Κάνει και εσύ κάτι για μένα. Λοιπόν, άρα πρέπει να βάλω το μισό και σε δάκι. Το μισό και σε. Τι είναι και σε αυτό και λέει μισό και ένα και σε δάκι. Καταλαβαίνετε ότι εγώ το κάνω στα περίπου. Επειδή όμως έχω φτιάξει πολλές φορές αυτή τη συνταγή και ήδη έχω προθερμάνει το φούρνο, έχω βάλει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 190 βαθμούς, όπου θα ψηθεί για 30 με 35 λεπτά. Επειδή έχω φτιάξει πολλές φορές αυτή τη συνταγή, καταλαβαίνω με το υφή. Τώρα περίπου έχω βάλει το μισό. Καταλαβαίνω με την υφή αν χρειάζεται και άλλο γιαούρτι ή άλλο αλεύρι το μείγμα. Λοιπόν, άρα έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ελαιόλαδο, γιαούρτι και χαλούμι κομμένο σε κομματάκια και δυο μοξερότητα. Δηλαδή μιλάμε για μια εξαιρετικά απλή, πολύ απλή συνταγή. Πάρα πολύ απλή συνταγή. Και τώρα θέλει έτσι ένα καλό. Λοιπόν, έχουμε βάλει ακριβώς τις αναλογίες. Τώρα θέλει ένα καλό ανακάτεμα. Να πάνε όλα τελικά παντού. Αλάτι δεν χρειάστηκε να βάλουμε στο αλεύρι επειδή έχουμε πανάλμυρα χαλούμια. Είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η συνταγή. Και είναι και υγιεινή, δηλαδή δεν έχει μέσα κάτι που να πεις ρε παιδί με αυτό είναι βλαβερό. Το χαλούμι είναι ένα τυρί, λευκό τυρί, κυπριακό, το οποίο φτιάχνεται με... Κανονικά φτιάχνεται με εγωπρόβιο γάλα. Τώρα στην αγορά θα βρείτε και χαλούμια με αγελαδινό γάλα, θα βρείτε χαλούμια με μίξ, θα βρείτε χαλούμια με γάλα σκόνη. Έγινε ολόκληρη ιστορία στην Κύπρο για το pop του χαλουμιού, προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, παιδί. Συγγνώμη, δεν το παρακολούθησα. Το χάσαμε το χαλούμι, το πήραμε το χαλούμι. Τέλος πάντων, το χαλούμι το αυθεντικό, το ωραίο, είναι αυτό το οποίο γίνεται εξ ολοκλήρου με εγωπρόβιο γάλα. Και αν με ρωτάτε εμένα, προτιμώ και αυτό που γίνεται εξ ολοκλήρου με υγιεινό γάλα, γιατί προτιμώ το κατσίκι. Ξέρω, φαίνεται ότι είναι πιο... Ίσως επειδή οι κατσίκες είναι πιο κινητικά ζώα και οι κατσίκες τρέχουν πάνω στα βουνά. Ρε Λάκη, σταμάτησαν οι κατσίκες να έρχονται. Είδες, τελικά κατάλαβε ο γείτονας. Τι καλός. Ή ξυπνάμε εμείς πιο νωρίς από τις κατσίκες τώρα. Όχι, πολύ καιρό να έρθουν οι κατσίκες. Ή μήπως τώρα που είναι ζεστή δεν τις βγάζει έξω τις κατσίκες. Προφανώς. Λοιπόν, και έχουμε αυτή τη ζύμη που τη βλέπετε ότι δεν κολλάει στα γάντια. Δεν κολλάει. Είναι ομοιογενές και δεν κολλάει. Και είναι έτοιμη τη ρόπιτα. Είναι έτοιμη τη ρόπιτα. Θα τη στρώσουμε απλώς στο ταψί και θα τη ψήσουμε. Και θα σας τη δείξουμε μετά τι ωραία που είναι. Ναι. Είναι σαν κέικ. Το οποίο γίνεται σαν ένα είδος ψωμιού, επειδή δεν βάζεις νερό μέσα. Βάζεις το λάδι και βάζεις και το γιαούρτι που είναι υδαρές. Δεν έχει νερό μέσα. Κοιτάξτε πώς είναι. Να, έτσι. Είναι μαλακή και δεν κολλάει στα χέρια. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και στο σκυλί να φάει γιαούρτι. Ναι, έχετε δει ποτέ σκυλί να τρώει γιαούρτι? Θα δείτε τώρα. Ετοιμαστείτε. 1, 2, 3. 1, 2, 3 και θα φάει το σκυλί γιαούρτι. 3, 2, 1. Έχει και εκπομπή στον Αντένα 3, 2, 1. Τον καιρό. Τον καιρό που ήμασταν πολύ νέοι, Λάκη. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μπολάκι στο οποίο θα βάλουμε γιαουρτάκι
για να φάει τον γκουρμέ σκυλάκι. Θέλετε γιαουρτάκι, κύριε? Θέλετε? Αν θέλετε, μπορείτε να φάτε γιαουρτάκι. Ναι, μπορείς. Μόνο η κάμερα σε πιάνει, τίποτα σοβαρό. Ωραίο, ε? Καλό. Γιατί δεν τρώει ό,τι και, να, ό,τι και ό,τι το σκυλί μας είναι γκουρμέ σκυλί, είπαμε. Τώρα πρέπει να πάω να αλλάξω γάντια εγώ, γιατί άγγιξα πάνω στις καρέκλες και δεν κάνω να αγγίξω και πάνω στο φαγητό. Σκυλί μου! Το σκυλί μου! Φάε, παιδί μου! Φάε, καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι θα δουν το βίντεο, δεν θα σου δουν πολύ. He's very particular about his eating. Είναι πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με το φαγητό του, δηλαδή θέλει μία ιδιωτικότητα όταν τρώει. Για παράδειγμα, είμαι εγώ μπροστά, χαλιέται. Τώρα είμαι από πίσω, δεν με βλέπει. Αχ, τι ωραίο το γιαούρτι που τρώει το σκυλάκι. Και παίρνει προβιωτικά για το καλό του στομαχάκι. Όχ, το γιαουρτάκι, όχ, το σκυλάκι. Είναι παγωτό, σαν παγωτό είναι αυτό, ναι. Ναι, ναι, μπράβο σκυλάκι. Μπράβο σκυλάκι, άλλαξε η μαμά τα γάντια. Πω, 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 και τρώει το καλό μου. Τρώει το γλυκό μου. Εδώ είχα αγγίξει το. Με τα λάδια. Μπράβο, μα θα το κάνει εντελώς καθαρό το μπουλάκι. Μπράβο σκυλάκι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το σκυλί ειδικά και δεν έχουμε άλλο. Φαντάστηκες να είχαμε άλλο που να μην τρώει γιαούρτι. Και όχι μόνο γιαούρτι, να το δείτε να τρώει και κατσικίσιο ελβετικό τυρί. Να το δείτε. Και να πείτε δεν έχουμε ξανά ματαδεί τέτοιο σκυλί. Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Λοιπόν, έχω πάρει μια ωραία μπουκάλα για το λάδι. Μπας και μαζευτώ λίγο. Α, συγγνώμη, απολογούμε. Πάτησα το πιάτο σας, δεν πειράζει. Έχω πάρει αυτή την μπουκάλα, η οποία βγάζει λίγο λάδι, υποτίθεται. Και παίρνω το λάδι αυτό το χύμα, τις μπουκάλες τις πλαστικές, και το βάζω σε αυτή τη γυάλινη την μπουκάλα που έχει αυτό το στόμιο. Η κόρη μου λέει, άμα δεν έχει μια γυναίκα άλλα πράγματα να κάνει, αγοράζει πράγματα για το σπίτι της. Και της λέω, σε χαλάει που το σπίτι μας είναι κομπλέ. Σε χαλάει που η μάνα σου θα φτιάξει χαλουμωτή. Χαλούμι, χαλουμωτή. Λοιπόν, έχω αλείψει το ταψί με ελαιόλαδο και τώρα θα βάλω μέσα τη ζύμη. Είδατε, έχει γίνει ένα πράγμα ζύμη. Δεν θέλει ζύμωση, δεν έχει μέσα μαγιά. Είναι με baking powder. Φαντάζομαι πως θα μπορούσε να γίνει και με ένα ωραιότατο αλεύρι πίτσας, από αυτό το αλεύρι που έχει ο Λευτέρης στη ζύμη πίτσα. Μπορεί να κάνω και μαρτία τώρα που το λέω. Είδατε που πήγαμε στην Αθήνα στο V1935 που έχει πάνω το ιταλικό του εστιατόριο που φτιάχνουν την καλύτερη πίτσα στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος εκεί, ο κύριος Λευτέρης Τσαουσάκης, έχει, λέει, κάτι ψυγεία που είναι για τις ζύμες, ειδικά για τις ζύμες, γιατί λέει τις ζύμες της πίτσας που έχει διάφορες συνταγές, οι οποίες ζύμες γίνονται με μαγιά. Τις αφήνει, λέει, και οριμάζουν μέσα στο ψυγείο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, ώστε, λέει, η ζύμη να μην φουσκώνει μέσα στην κοιλιά σου, αλλά να φουσκώνει μέσα στο ψυγείο. Και εμείς αυτό το ξέρουμε, γιατί όταν πήγαμε στα σεμινάρια στα ψυχολογικά εργαστήρια, ανά δύο ώρες ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Ήρθε ένας άνθρωπος και άνοιξε το ψυγείο, και το ειδικό ψυγείο για τις ζύμες, και πήρε τις ζύμες. Και επίσης εκεί, στο ισόγειο, στο V1935, στο χώρο που κάναμε τα εργαστήρια και που θα ξανακάνουμε 17 και 18 Ιουνίου, έχει και ένα αρχαίο ψυγείο, ξύλινο. Wow. Ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι για τις ζύμες τελικά, είναι το άλλο δίπλα. Λοιπόν, τώρα Την έχω απλώσει μέσα στο ταψί. Πάω να τη βάλω στο φούρνο. Να πλύνω λίγο αυτά που λέρωσα. Και σε 35 λεπτά θα έχουμε χαλουμωτή. Αυτά. Πάω να τη βάλω. Λοιπόν, είμαστε στα 22 λεπτά, έμειναν ακόμη 22 λεπτά, το βάλα 34 λεπτά. Άρα έχει 12 λεπτά που είναι μέσα η χαλουμωτή. Θα δούμε εδώ από το
από τον τζαμάκι, γιατί άμα το ανοίξουμε δεν θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Και το βλέπουμε που ψήνεται και επίσης βλέπουμε ότι έχουμε καθαρίσει και την επιφάνεια του πάγκου και έχουμε πλύνει και τα πιάτα. Πού είναι το σκυλί? Ψάχνω ένα σκυλί. Είδε κανείς πουθενά ένα σκυλί? Μια καρέκλα βρίσκω. Τη βάζω στη θέση της. Ναι. Και ψάχνω το σκυλί. Πού είναι το σκυλί? Σκυλί, μυρίζεσαι σε κάτι? Μικρό κόπρο σκυλάκι, μυρίζεσαι σε κάτι? Μυρίζεσαι σε κάτι? Κάτι μυρίστηκες? Κάτι μυρίστηκες? Έχεις ουρά? Μα είσαι κουκλός? Κουνάς την ουρά σου? Α! Μα είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι καλούλης. Ναι, είσαι καταπληκτικούλης. Καλούλης. Μα έγινες πολύ φρόνιμος. Ναι. Ναι. Και είσαι το καλύτερο σκυλί μου. Το καλύτερο σκυλί μου είσαι. Δεν έχω πιο καλό σκυλί από σένα. Δεν έχω. Αγάπη μου, είσαι γλυκιά μου. Καλούλη. Βρε καλούλη. Είσαι πολύ καλούλη, βρε. Είσαι ένας έρωτας μεγάλος. Καλούλη, καλούλη. Έφαγες και το χαλουμάκι σου. Μια χαρά σε βρίσκω. Έφαγες και μπριζόλα πριν, τέλεια. Ζωή και κότα. Ζωή και χείρο κάνεις, Λάκη, και κότα. Δεν τρώμε κότες εμείς, χείρους τρώει ο Λάκης. Ναι. Έλα να δείξεις τον κόσμο. Έλα. Έχεις εδώ ένα πολύ ωραίο κρεβατάκι. Έλα. Θα καθίσω στο κομπιούτερ μου. Και το σκυλί μου. Θα πάει στο κρεβατάκι του, ναι. Και εδώ είναι το γραφείο μας που κάνουμε πράγματα. Ναι. Ναι, έλα να δείξεις και το άλλο σου το κρεβάτι. Έχεις πολλά κρεβάτια. Ναι. Όχι, δεν είπαμε να αγκαλιαστούμε κιόλας. Όχι, δεν θα ραβωνιαστούμε κιόλας, είπαμε. Έλα. Α, κοιτάξτε. Έχει σημείο. Είσαι σοβαρός? Πες μου, σου δώσει ορμόνες ο Αλέξης όταν πήγες στη... Σου δώσει ο Αλέξης ορμόνες? Πες μου τι έγινε. Τι έγινε, τι είναι αυτές οι ορμές ξαφνικές? Αγάπη μου, έχει ένα χρόνο που έχεις χάσει τα βασικά όργανα που σου παράγουν τεστοστερόνη. Είναι και τα επινεφρίδια, αλλά λέμε τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έλα, κοίτα. Τι έχουμε στο φούρνο. Τι έχουμε. Άρχισε και μυρίζει. Μη μου πεις ότι δεν μυρίζει. Τι ακούστηκε τώρα? Τι ήταν αυτό που ακούστηκε τώρα? Μήπως έχει πάρει θερμοκρασία ο φούρνος? Δεν ξέρω, παιδιά, τι κάνει. Κάνει θορύβους, αλλά καλά φαίνεται. Προφανώς έχει πάρει τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω, είναι καινούριος ο φούρνος. Είχε χαλάσει ο προηγουμένος και αυτό δεν τον ξέρω και πολύ καλά. Πού είναι το σκυλί μου? Λέω να δούμε τι θα κάνουμε καθώς θα περιμένουμε τη χαλουμωτή. Εδώ βλέπετε το σπίτι μας, τελή υποκατάληψη. Βεβαίως. Εδώ είναι το κορίτσι μας, το οποίο κάνει σχέδια και τα βάζει πάνω στα έπιπλα. Ναι, αυτή είναι η αυλή μας. Έλα να τους δείξεις τι κάνεις εσύ τα βράδια. Έλα. Πρόκειται για ένα σκυλί, το οποίο είναι σκυλί που κάνει neighborhood watch. Ναι, τώρα θα το στείλω να ελέγξει αν όλα τα υπόλοιπα σκυλιά στη γειτονιά κάθονται καλά. Πήγαινε, έλεγξε, δες αν είναι εντάξει και είμαι εδώ και σε περιμένω. Πήγαινε. Βλέπουμε τώρα στα 24 λεπτά ότι έχει αρχίσει και ροδίζει κιόλας η πίτα. Μια χαρά θα ψηθεί. Ήρθες! Μα από πού άκουσες το κουδούνι του φούρνου? Από πόσο μακριά το άκουσες? Έχει γίνει η πίτα μας, έχει γίνει η χαλωματή μας. Ήρθες, μα από πού το άκουσες? Ήρθες, the end λέει. Βλέπετε και τι ώρα τελειώνει η χαλωματή. Πρέπει να σβήσουμε και το φούρνο τώρα γιατί έχει ψηθεί. Λοιπόν, μόλις την έχω βγάλει από το φούρνο, νομίζω είναι μια χαρά. Θα κόψουμε ένα κομμάτι τώρα. Κανονικά πρέπει να την αφήσουμε λίγο να σταθεί. Αλλά η πιο ωραία γεύση είναι τώρα μόλις βγει από το φούρνο. Που είναι και λιωμένο το χαλούμι, είναι μαλακό. Okay. Βαρέθηκα να πιέσω σπάτουλα και πιέσω ένα κουτάλι. Τι βλέπετε?
να προσέξω να μην αγγίξω πάνω στο ταψί, γιατί είναι καυτό, μόλις το έχουμε βγάλει από το φούρνο. Okay. Θα έρθεις να δοκιμάσεις? Αυτή είναι. Θα του δώσουμε το πιρούνι μου. Βλέπετε το χαλούμι πως είναι μέσα στο. Και θα το βάλω για πλήσιμο. Έλα. Έλα. Χαλουμωτή, έλα. Να καλά. Καυτό. Ξέρει ο Βλαχούλης να μην φάει το καυτό. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. 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 Και αυτή είναι η κυπριακή χαλουμωτή. Που τη συνταγή την έχει δώσει μια συνάδελφος στον πατέρα μου. Μαρία, νομίζω την έλεγα. Να λέω τώρα ποια Μαρία. Πολύ ωραία. Έλα, δάκελε. Εντάξει, εγκρίνεις. Ωραία. Χαλούμωτη. Την επόμενη μέρα είναι έτσι λίγο πιο σκληρή. Εγώ τη βάζω λίγο στο φούρνο με κρυοκυμάτων και μαλακώνει για να τη φάω. Αυτή είναι. Κάντε την και πέστε μας τη γνώμη σας. Α, του άρεσε. Άμα του αρέσει κάτι, θυμάται την εκπαίδευσή του. Μπράβο, ρε Λάκη. Είσαι ο καλύτερος δοκιμαστής. Ο καλύτερος παρακοιμόμενος και ο καλύτερος δοκιμαστής. Πώς τον έλεγαν αυτόν τον δούλο στην αρχαία Ρώμη που τον έβαζε να δοκιμάζει, αν ήταν δηλητηριασμένο το φαγητό. Πυρφάει αυτοκράτορας. Πώς τον έλεγαν. Άψανε στα σχόλια. Μπολιά, ρε Λάκη. Περίμενε καυτή. Ναι, από κάτω έχει γίνει έτσι. Αυτή είναι η πίτα μας.